Ωραία. Τι ακριβώς έγινε, κάηκε ολοσχερός ένα σπίτι, αποθήκη, ήταν σαν τη χρησιμοποιεί το χώρο. Ήταν οροφοδιαμέρισμα πρώτου λόγου. Ήταν οικία η οποία είχε μετατρεπεί σε σαν το εργαστήριο από κάποιον κάτοικο εδώ των Καλυβών, ο οποίος είχε βάλει μία σόπα, από ό,τι μας δήλωσε ο ίδιος, μία σόπα ηλεκτρική, είχε απλώσει κάτι πανιά να στεγνώσουνε και από αποδεξία τα άφησε, πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός το διαμέρισμα. Εμείς είχαμε δύο οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Βρυσών και ένα όχημα από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων. Σύνολο 8 άτομα. Ανεβήκαμε με κλίμακες από έξω γιατί από το κλιμακοστάσιο ήταν αδύνατο. Προχωρήσαμε στην κατάσταση. Τώρα περιμένουμε να τελειώσουμε για να καταγράψουμε τις ζημιές. Όμως δεν ήταν μέσα, δεν είχαμε ανθρώπινα ευτυχώς. Είχαμε μόνο υλικέ ζημιές. Ήταν δύσκολη η κατάσβεση, μια και ήταν και στον πρώτο όροφο, υπήρχαν δηλαδή υλικά τα οποία είχαν δημιουργήσει. Ήταν αρκετά δύσκολη, ήταν πάρα πολύ ασφιχτικό η μυρωδιά, ο καπνό κτλ. Δεν μπορούσαμε, μόνο με διάλες μπορούσαμε να δουλέψουμε. Μας πήρε 30 με 40 λεπτά, αλλά τελικά εντάξει, όλα καλά. Ευχαριστούμε.